Μήνυμα στην Τουρκία ότι αναπόκεινται στην ίδια να κλείσει το δρόμο της κρίσης και να ανοίξει το δρόμο της λύσης, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ. Επανέλαβα στον Γενικό Γραμματέα ότι η Ελλάδα όσο πιστή παραμένει στα εθνικά της δίκαια, τόσο σταθερά επιζητεί και επιδιώκει την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Ότι είναι πάντα έτοιμη για διάλογο, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά και την αρχή της αλληλεγγύης, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα του πλαισίου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ενώ υπηρετεί με προσήλωση την αποχή από κάθε απειλή ή χρήση βίας, όπως άλλωστε προβλέπει η Ιδρυτική Συνθήκη της Ουάσιγκτον. Αυτός είναι και ο λόγος που η χώρα μας υποδέχεται θετικά ένα πρώτο βήμα που έγινε από την Τουρκία προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης της πρόσφατης έντασης. Μένει τώρα να φανεί αν πρόκειται για μια ειλικρινή κίνηση ή για έναν πρόσκαιρο ελιγμό. Και αν πράγματι είναι μέρος μιας πολιτικής η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο και όχι ένα φωτεινό διάλειμμα τήρησης διεθνών υποχρεώσεων αυτής της χώρας. Προσδοκούμε, για να το πω διαφορετικά, συνέπεια και συνέχεια από τους γείτονές μας. Και αναμένουμε τον άμεσο καθορισμό ημερομηνίας για την έναρξη των διερευνητικών επαφών με μόνο αντικείμενο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε εξάλλου και πρόσφατα στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. And Greece is really a valued ally. You are committed to our shared security and you contribute to NATO in many different ways. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συζητήσεις που έγιναν στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και την εγκαθίδρυση μηχανισμού αποκλιμάκωσης, κάτι που σημαίνει δημιουργία απευθείας γραμμής διαλόγου 24 ώρες το 24ωρο για να διευκολύνουμε την αποκλιμάκωση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Συνεχάρη τους συμμάχους μας για αυτήν την προσπάθεια και εκτίμησε ότι ο μηχανισμός μπορεί να βοηθήσει ώστε να δημιουργηθεί χώρος για διπλωματικές προσπάθειες, ενώ τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ εξήρε τη συμβολή της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ και τις επιχειρήσεις του, δήλωσε ευγνώμων για την συνεισφορά της και καλωσόρισε το γεγονός ότι η Ελλάδα δαπανά πάνω από 2% για αμυντικούς σκοπούς. Η Ελλάδα ήταν στην προμετωπίδα του αγώνα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, είπε ο κύριος Στόλτεμπεργκ και προσέθεσε ότι το ΝΑΤΟ είναι αλληλέγγυο στη χώρα μας. Προσέθεσε ότι υποστηρίζει τις ελληνικές και τουρκικές αρχές, καθώς και την Frontex στη μάχη αυτή και ευχαρίστησε τη χώρα μας για όλες τις προσπάθειες.